Η χώρα έβλεπε το μέλλον με αισιοδοξία. Την πορεία αυτή την ανέκοψε η πανδημία, η οποία δημιούργησε σοβαρές αναταράξεις στην οικονομία και φυσικά στη ζωή των ανθρώπων στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η πανδημία ανέδειξε τόσο τα δομικά προβλήματα της οικονομίας μας, όσο όμως και τις δυνατότητές μας. Πολλές επιχειρήσεις έδειξαν αντοχή και μεγάλη προσαρμοστικότητα. Μάθαμε γρήγορα, μάθαμε αποτελεσματικά. Κάναμε ένα πρώτο μεγάλο άλμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στο δημόσιο και στις επιχειρήσεις, αλλά και οι ίδιοι ως εργαζόμενοι. Άρα, εκτός από πρόβλημα, η δύσκολη αυτή εμπειρία που περνάμε είναι και μια ευκαιρία να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, ανεξάρτητα από την πανδημία. Το 2021 θα είναι μια χρονιά που, αν κινητοποιηθούμε συλλογικά, μπορεί να αποτελέσει θετικό ορόσημο για την οικονομία και την κοινωνία μας για πολλά χρόνια. Είναι η χρονιά που πρέπει να μετουσιώσουμε σε δράσεις αυτά που μας έμαθαν οι τελευταίοι μήνες. Αξιοποιώντας με μακρόχρονο σχεδιασμό τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και συνεχίζοντας να αλλάζουμε το θεσμικό πλαίσιο της οικονομίας μας, αλλά και τις ίδιες μας τις επιχειρήσεις. Κάνοντας αυτή τη φορά αλλαγές όχι από ανάγκη, αλλά από επιλογή. Γνωρίζοντας ότι θα φέρουν επενδύσεις, θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, θα μετασχηματίσουν την οικονομία μας, κάνοντάς την πιο πράσινη, πιο σύγχρονη, πιο ανταγωνιστική, κάνοντας τη ζωή μας καλύτερη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, πάνω απ' όλα υγεία σε όλους.